Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Παπαδημητρίου και θα σας παρουσιάσω τη βασική ιδέα της εργασίας μας που αφορά στην αξιολόγηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων των παροδικών σφαλμάτων μεταξύ της στατιστικής εισαγωγής σφαλμάτων σε προσομοιωτή και των μετρήσεων σε πραγματικό τσιπ με χρήση της ακτίνας νετρονίων. Ο βασικός στόχος των εταιριών κατασκευής επεξεργαστών είναι να κατασκευάζουν νέες γενιές επεξεργαστών, γρηγορότερες από τις προηγούμενες και ενεργειακά αποδοτικότερες. Αυτή η τάση έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή αρκετά περίπλοκων chips σε ό,τι αφορά τη σχεδίασή τους και συνεπώς πιο ευαίσθητα ως προς την αξιόπιστη λειτουργία τους. Γενικά, η αξιοπιστία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους όπως η ακτινοβολία και η χαμηλή τάση λειτουργίας. Για να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία των chips, συνήθως χρησιμοποιούμε μηχανισμούς προστασίας και ανοχής σφαλμάτων, οι οποίοι μπορεί να περιορίσουν την απόδοση και να αυξήσουν την κατανάλωση ισχύως του επεξεργαστή και φυσικά καταλαμβάνουν χώρο στο chip. Για τους λόγους αυτούς, είναι αναγκαία η έγκαιρη και σωστή λήψη αποφάσεων σχεδίασης για τη διατήρηση της αξιοπιστίας. Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας μπορεί να γίνει σε διαφορετικά στάδια της παραγωγής του chip και διαφέρει μεταξύ των σταδίων παραγωγής του chip ως προς το κόστος επανασχεδίασης, την ακρίβεια της μελέτης αλλά και την ταχύτητα. Για παράδειγμα, η αξιολόγηση της αξιοπιστίας χρησιμοποιώντας μια ακτίνα νετρονίων στο πραγματικό chip προσφέρει πολύ μεγάλη ακρίβεια στη μελέτη, υψηλές ταχύτητες, αλλά το κόστος επανασχεδίασης είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε περίπτωση που οι απαιτήσεις της αξιοπιστίας δεν επαληθευθούν, δεδομένου ότι η μελέτη της αξιοπιστίας με αυτή τη μέθοδο γίνεται πάρα πολύ αργά στην παραγωγή του επεξεργαστή. Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας σε επίπεδο μεταφοράς καταχωρητή είναι επίσης αρκετά ρεαλιστική και προσφέρει μεγάλη ακρίβεια, όμως σε αντίθεση με την αξιολόγηση σε πραγματικό chip, η ταχύτητα είναι ιδιαίτερα μικρή λόγω της προσομοίωσης σε επίπεδο μεταφοράς καταχωρητή. Σε ό,τι αφορά το κόστος επανασχεδίασης, είναι επίσης αυξημένο. Απ' την άλλη μεριά όμως, η ακρίβεια και η ταχύτητα της αξιολόγησης της αξιοπιστίας σε επίπεδο μικροαρχιτεκτονικής, χρησιμοποιώντας μοντέλα απόδοσης σε μικροαρχιτεκτονικούς προσομοιωτές, είναι αρκετά υψηλή και το κόστος επανασχεδίασης αρκετά μειωμένο, δεδομένου ότι η μελέτη της αξιοπιστίας πραγματοποιείται αρκετά νωρίς στην παραγωγή του chip. Όλες αυτές οι μέθοδοι αξιολόγησης αξιοπιστίας έχουν έναν κοινό στόχο: να μελετήσουν και να εντοπίσουν τα πιο ευπαθή μέρη του chip, παρακολουθώντας τη διάδοση του σφάλματος από το υλικό μέχρι την έξοδο του προγράμματος. Ανεβαίνοντας τα επίπεδα αφαίρεσης της υπολογιστικής στίβας, η αξιολόγηση αξιοπιστίας γίνεται λιγότερο ρεαλιστική, αλλά η ταχύτητά της μεγαλώνει σημαντικά. Για το λόγο αυτό, η συνεισφορά αυτής της εργασίας είναι η σύγκριση δύο βασικών μεθόδων αξιολόγησης της αξιοπιστίας: την αξιολόγηση της αξιοπιστίας σε επίπεδο μικροαρχιτεκτονικής και σε επίπεδο πραγματικού chip χρησιμοποιώντας ακτίνα νετρονίων. Ο στόχος της εργασίας μας είναι να μελετήσουμε την ακρίβεια της αξιολόγησης της αξιοπιστίας σε επίπεδο μικροαρχιτεκτονικής για τη μέτρηση του ρυθμού αστοχιών στον χρόνο. Επίσης, μελετάμε ξεχωριστά τη συνεισφορά του υλικού και του λογισμικού στην ακρίβεια της μέτρησης του ρυθμού αστοχιών στον χρόνο, μελετώντας την αξιοπιστία με και χωρίς λειτουργικό σύστημα. Για τους λόγους αυτούς, η μελέτη μας βασίζεται σε δύο διαφορετικούς επεξεργαστές της αρχιτεκτονικής ARM, τον ARM α5 και έναν ενσωματωμένο ARM α9, που κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνολογίες και διαθέτουν διαφορετική οργάνωση σε επίπεδο System on Chip. Τα πειράματα σε πραγματικό chip με τη χρήση ακτίνας νετρονίων πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικές εγκαταστάσεις: στο chip IR του Ηνωμένου Βασιλείου και στο LAN και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η ένταση της ακτίνας νετρονίων που χρησιμοποιήθηκε είναι ισοδύναμη με 18 εκατομμύρια χρόνια λειτουργίας για τη δοκιμασία του κάθε chip. Τα πειράματα στο επίπεδο μικροαρχιτεκτονικής πραγματοποιήθηκαν εκτελώντας το ίδιο πείραμα στο μικροαρχιτεκτονικό προσομοιωτή Gem5, ώστε να εκτιμήσουμε την ευπάθεια του επεξεργαστή σε κοινή μονάδα μέτρησης με τα πειράματα της ακτίνας νετρονίων. Η στατιστική εισαγωγή παροδικών σφαλμάτων έγινε με περισσότερα από 176.000 σφάλματα και ο υπολογισμός του ρυθμού αστοχιών στον χρόνο έγινε χρησιμοποιώντας το AVF καθώς και την ευαισθησία σε επίπεδο τεχνολογίας, η οποία έχει μελετηθεί σε πραγματικό chip και τη χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με το AVF για να υπολογίσουμε την ακρίβεια του ρυθμού αστοχιών στον χρόνο. Τέλος, για τις ανάγκες των πειραμάτων χρησιμοποιήσαμε 4 μετροπρογράμματα από τη suite Mi Bench για όλα τα chip που μελετώνται σε αυτή την εργασία με και χωρίς λειτουργικό σύστημα. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας τα κατηγοριοποιούμε σε 3 διαφορετικές κατηγορίες:
Τις σιωπηλές καταστροφές δεδομένων, στις οποίες θα αναφερόμαστε με το ακρονίμιο SDC για χάρη συντομίας, το κράς εφαρμογής και το κράς συστήματος. Οι σιωπηλές καταστροφές δεδομένων αναφέρονται στην περίπτωση που το πρόγραμμα εκτελέστηκε μέχρι τέλους. Το σύστημα είναι υγιές, αλλά η έξοδος του προγράμματος έχει κάποιο λάθος. Το κράς εφαρμογής αναφέρεται στην περίπτωση που η εφαρμογή τερματίστηκε απρόσμενα, ενώ το κράς συστήματος αναφέρεται στην περίπτωση που το σύστημα δεν ανταποκρίνεται λόγω του σφάλματος. Σε αυτή τη διαφάνεια μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα της μελέτης μας για τον ρυθμό αστοχιών στον χρόνο, τον SDC, συγκριτικά για τη στατιστική εισαγωγή σφαλμάτων και τις μετρήσεις σε πραγματικό τσιπ με χρήση της ακτίνας νετρονίων. Όταν ο ρυθμός αστοχιών στον χρόνο που υπολογίστηκε μέσω της στατιστικής εισαγωγής σφαλμάτων στον προσομοιωτή είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό αστοχιών που υπολογίστηκε στο πραγματικό τσιπ, οι μπάρες φαίνονται στα αριστερά ως μεγέθη με αρνητικό πρόσημο. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση για την οποία ο ρυθμός αστοχιών που υπολογίστηκε στο πραγματικό τσιπ είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό που υπολογίστηκε στον προσομοιωτή, οι μπάρες φαίνονται στα δεξιά ως μεγέθη με θετικό πρόσημο. Για παράδειγμα, ο ρυθμός αστοχιών για το πρόγραμμα FFT στον Α5 με λειτουργικό σύστημα του πραγματικού τσιπ είναι κατά 1,74 φορές μεγαλύτερος από το ρυθμό αστοχιών που υπολογίζεται με τη στατιστική εισαγωγή σφαλμάτων στον προσομοιωτή. Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα της μελέτης μας είναι ότι για τα περισσότερα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν, ο υπολογισμός του ρυθμού αστοχιών στον χρόνο για τα SDC είναι πολύ κοντά μεταξύ των δύο μεθόδων αξιολόγησης της αξιοπιστίας, πράγμα που δείχνει ότι η στατιστική εισαγωγή σφαλμάτων σε μικροαρχιτεκτονικό προσομοιωτή μπορεί να είναι σημαντικά ακριβής. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε τα αποτελέσματα της μελέτης μας για τα κράς εφαρμογής. Όπως φαίνεται, η ακρίβεια των μετρήσεων για τον επεξεργαστή Α5 είναι σημαντικά υψηλή, ενώ για τον επεξεργαστή Α9 δεν ισχύει το ίδιο. Συγκεκριμένα, στον Α9 βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα για τον ρυθμό αστοχιών στον χρόνο είναι σημαντικά διαφορετικά μεταξύ του πραγματικού chip και του Gen5. Ο λόγος είναι ότι τα πειράματα με την ακτίνα νετρονίων για τον Α9 έγιναν για ολόκληρο το σύστημα chip, ενώ στον Gen5 η μελέτη πραγματοποιήθηκε μόνο για τον επεξεργαστή. Συνεπώς, αυτές οι μεγάλες διαφορές στον ρυθμό αστοχιών οφείλονται στα σφάλματα που επηρεάζουν τα μέρη του System on Chip που βρίσκονται έξω από τον επεξεργαστή και άρα δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη στο Gen5. Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα της μελέτης μας για τα κράτη συστήματος, τα οποία μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στο paper μας. Ωστόσο, από τη μελέτη μας μπορούμε να υπολογίσουμε την επίδραση του System on Chip και του λειτουργικού συστήματος στον ρυθμό αστοχιών στον χρόνο. Η ανάλυση μας δείχνει ότι ο ρυθμός αστοχιών στον χρόνο αναφορικά με τα SDC επηρεάζεται ελαφρώς από την ενοποίηση του SOC και την ύπαρξη του λειτουργικού συστήματος. Από την άλλη μεριά, τα σφάλματα τόσο της εφαρμογής όσο και του συστήματος συνολικά αυξάνονται δραματικά έως και τρεις τάξεις μεγέθους στο System on Chip που περιλαμβάνει το FPGA στο οποίο πραγματοποιούμε τη μελέτη μας, δείχνοντας πως αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να επηρεάσει πραγματικά το ρυθμό αστοχιών στον χρόνο. Κλείνοντας την παρουσίαση, η ολοκληρωμένη σύγκριση της στατιστικής εισαγωγής παροδικών σφαλμάτων σε επίπεδο μικροαρχιτεκτονικής με τα πειράματα της ακτίνας νετρονίων είναι ένα βήμα προς τα εμπρός στην αναζήτηση πρώιμων προβλέψεων με ακρίβεια του ρυθμού αστοχιών στον χρόνο. Τέτοιες προβλέψεις επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων στις αρχικές φάσεις της σχεδίασης των επεξεργαστών και γενικότερα των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για τη βελτίωση της αξιοπιστίας τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.